Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Meet & Greet Stories. Ετοιμαστείτε να γράψουμε πολλά χιλιόμετρα στο κρέας και το ψήσιμο, μόνο που αυτή τη φορά θα το κόψουμε ανατολικά. Περσικά κοντοσούβλια, με ζουμερό μοσχαράκι, χυμό από συμπυκνωμένο ροδί που δίνει και μία γλύκα και μία ξυνάδα μαζί, ψιλοτριμμένο καρύδι που σκάει στον ουρανίσκο, μαϊντανό μπόλικο, σκόρδο, λίγη ζαχαρίτσα που καραμελώνει στο ψήσιμο και μπόλικο κουρκουμά για το χρώμα. Παιδιά, να τα φτιάξετε και να μου στείλετε και φωτογραφίες και να μου στείλετε και Insta Stories, διότι αυτά τα περσικά κοντοσούβλια του Meet & Greet Stories τα σπάνε. Ρωτιέστε, τι κρέας εκτός από το μοσχάρι μπορώ να χρησιμοποιήσω σε αυτό το κοντοσούβλι? Μα αν είστε λάτρεις της ανατολίτικης γεύσης όπως εγώ, χεράκι από αρνί κομμένο σε μπουκές. Άλλο πράγμα σας λέω. Εδώ τη διαφορά την κάνουν τα τριμμένα καρύδια. Είναι αυτά που δίνουν γλύκα και στιφάδα μαζί και ισορροπούν τη γεύση και το άρωμα από το συμπυκνωμένο γλυκόξινο χυμό ροδιού. Μην ξεχνάτε, τα κοντοσούβλια μας πρέπει να μαριναριστούν τουλάχιστον 12 ώρες. Έτσι θα ενωθούν γεύσεις και αρώματα. Και όπως λένε οι καλυψίστες, το κρέας στη σούβλα πρέπει να περάσει μελάτο, δηλαδή να μην το στριμώχνετε το ένα κοντά στο άλλο, ώστε να μπορεί η θερμοκρασία από το κάρβουνο και τη φωτιά να περάσει ανάμεσά τους και να γίνουν ακόμα πιο ζουμερά. Περάστε τα οπωσδήποτε σε μεταλλική σούβλα. Γιατί θα με ρωτήσετε? Γιατί μεταδίδει εύκολα και γρήγορα τη θερμότητα στο εσωτερικό του κρέατος. Και εδώ έχουμε μοσχάρι. Μην το πολυψήσετε γιατί θα γίνει σαλάστιχο.